Αυτό που επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά είναι ότι η προσπάθεια που όλο το τελευταίο διάστημα προσπαθούσε να καλλιεργηθεί για εφησυχασμό, για τα λεγόμενα ήρεμα νερά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, καταρρίφθηκαν μετά το τελευταίο βεβαίως το νέο σκηνικό έντασης που στήθηκε στην Κάσο, αλλά και όλες τις τελευταίες προκλήσεις από τη μεριά της λειτουργήσαν όμως οι διάβλοι επικοινωνίας και συνεννόησης. Μπορεί δηλαδή να αναγνωστεί αυτό και από την άλλη πλευρά, όχι? Το αντίθετο θεωρούμε, ότι πραγματικά κατέπεσαν μια σειρά μύθοι που καλλιεργούνται όλο αυτό το διάστημα, γιατί αυτό που φάνηκε είναι ότι τελικά τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν το αντίθετο των εντάσεων, αλλά τελικά αποτελούν το άλλο τους μισό στο πλαίσιο των συνολικών παζαριών που εξελίσσονται στην περιοχή, γιατί φαίνεται ότι τα ανατοϊκά σχέδια συνδιαχείρισης του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται σε εξέλιξη τελικά είναι αυτά που φουσκώνουν τα πανιά της τουρκικής προκλητικότητας και δεν τα κατευνάζουν. Γιατί τελικά οι υποτιθέμενες το νατοϊκό πλαίσιο που υποτίθεται θα αποτελεί ασπίδα απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, κάθε άλλο ως τέτοιο. Λοιπόν, για πάμε και στο άλλο θέμα της εσωτερικής επικαιρότητας. Ευχαριστώ, κυρία Κομνηνάκα. Για τις επικίνδυνες εξελίξεις και στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Πάμε στο άλλο θέμα της εσωτερικής επικαιρότητας. Εντάξει, βεβαίως όλες οι εκφράσεις που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές, κατά τη γνώμη μου, ούτε μέσα στη Βουλή ούτε αλλού. Ούτε βεβαίως αυτές οι ευαισθησίες μπορεί να γίνονται αλακάρτ. Γιατί έχουμε ακούσει τέτοιου είδους εκφράσεις, απαράδεκτες εκφράσεις σημειωτικές και για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια συνολικά και για το γυναικείο φύλο πολλές φορές. Τις έχουμε ακούσει από χίλιοι πολλών. Όμως δεν μπορεί και αυτή η όλη συζήτηση να λειτουργεί από προσανατολιστικά, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια προσπάθεια της κυβέρνησης να ολοκληρώσει το έγκλημα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης ανέμακτα και αθόρυβα μέσα στο κατακαλόκαιρο. Προσπαθεί πραγματικά να διαλύσει τις δομές ψυχικής υγείας και τον πολύ ευαίσθητο τομέα της απεξάρτησης. Ταυτόχρονα βλέπουμε όλα αυτά τα. Τώρα ανοίγεται ένα άλλο ζήτημα πολύ σοβαρό, αλλά ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Σύμφωνοι, και δεν μπορώ να δώσω το λόγο στους άλλους ομιλητές. Να μπαίνουν στο επίκεντρο και να συζητούνται και όχι βεβαίως να λειτουργούν από προσανατολιστικά. Απαράδεκτες βεβαίως συμπεριφορές που όμως δεν μπορεί να λειτουργούν για να ξεπλύνουν τις ευθύνες της κυβέρνησης βεβαίως απέναντι σε αυτή την πραγματικά δημοτική πολιτική στον τομέα της υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ και τις τρεις σας.